της της MAC θα μας δείξει εκπληκτικό μακιγιάζ της Αμάθα μας και θα μας δώσει συμβουλές. Μιλάμε για έναν παγκοσμίου φήμης make-up artist, ο οποίος έχει κάνει απίστευτες συνεργασίες, είναι και διευθυντής σε μια σχολή για επαγγελματίες make-up artist, έχει κάνει και πάρα πολλά μαθήματα. Να πω λίγο κάποια ονόματα, μου επιτρέπεις, Βίκη. Δείτε με ποιους έχει συνεργαστεί. Έχει κάνει βίντεο κλιπ με George Michael, Kylie Minogue, έχει συνεργαστεί με Grace Jones, Liza Minnelli, Diana Ross, Amy Winehouse, έχει επιμεληθεί το make-up της Amy Winehouse, Dita Fortis, Sienna Miller, Destiny's Child, John Collins, Misa Barton, Daryl Hannah. Απίστευτα ονόματα, απίστευτες συνεργασίες. Και χαιρόμαστε πολύ που θα είναι σε λίγο μαζί μας. Μη χάσετε τις συμβουλές του για το καλοκαίρι. Θέλω εκείνο με την Τζοαν Κόλινς λίγο να το σου δω. Ταιριάζει, λες. Όχι, να το έχω υπόψη μου για λίγο αργότερα. Ωραία. Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Για να δούμε και τα αστρολογικά μας λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα, ξεκινώντας από τον κρυό. Εργασία, σπουδές και υγεία παίρνουν βελτίωση. Αυτό σημαίνει ότι λίγο πάσχουν κάπου έως και πολύ. Γιατί ο καθένας φυσικά έχει ένα διαφορετικό οροσκόπιο. Λιγάκι λοιπόν βελτίωση και στη σημερινή μέρα και στην αυριανή. Μέχρι αύριο το μεσημεράκι μπορείτε να κινηθείτε κάπως καλύτερα και σε αυτούς τους τομείς και γενικότερα. Και βεβαίως ο Ερμής, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη χρονική στιγμή στο ζώδιο των διδύμων, δίνει έτσι μια λάμψη στη σκέψη, μια κινητικότητα μεγαλύτερη στα πράγματα και φυσικά ο διάλογος που μπορεί να αποβεί εξαιρετικά βοηθητικός και για τα αισθηματικά σας, αυτά τα πονεμένα αισθηματικά με τον Κρόνο εκεί απέναντι, που σημαίνει από τον Οκτώβριο του 2000 και μέχρι τώρα έχει περάσει ένα τρένο από πάνω. Αλλά σε γενικές γραμμές, μικρές βελτιώσεις λοιπόν και σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημεράκι. Από αύριο το απόγευμα φορτίζει λίγο περισσότερο η κατάσταση. Γι' αυτό ό,τι μπορείτε σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημέρι, κάνετε το. Και περνάμε στον Ταύρο. Σήμερα και αύριο τα καταφέρνετε καλύτερα και μάλιστα πιο συγκεκριμένα στη σημερινή μέρα και μέχρι αύριο το απογευματάκι. Μπορείτε να κινηθείτε κάπως καλύτερα. Οι συγκυρίες, οι συμπτώσεις, οι καταστάσεις έχουν μια πιο ευνοϊκή χρειά, την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε και στις δουλειές σας και σε οικονομικά θέματα. Δεν μπαίνει δηλαδή κάπου ένας περιορισμός. Μπορείτε λοιπόν ακόμα και στα πιο δύσκολα να κάνετε εκείνες τις απαραίτητες κινήσεις, προσδοκώντας ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και η σημερινή μέρα λοιπόν και η αυριανή μέχρι το μεσημεράκι, αλλά και μετά το μεσημέρι δεν έπεται ότι έρχεται καμία καταστροφή, πιστεύω ότι θα μπορέσετε να καταφέρετε καλύτερα πράγματα παντού. Και να πάμε στους διδύμους, με υπομονή έως αύριο το απόγευμα. Μέχρι εκεί είναι η πίεση μεγάλη από το σπίτι, από συγγενικά πρόσωπα, από παράγοντες της δουλειάς και ακόμα επαφές, συζητήσεις που μπορεί να μην έχουν το τελικό καλό αποτέλεσμα που περιμένετε. Προσπάθειες γίνονται. Από αύριο το απόγευμα θα έχετε δυνατότητα να δείτε πώς θα κινηθείτε πιο αποτελεσματικά παντού, γιατί οι συνθήκες γίνονται περισσότερο ευνοϊκές για σας. Σήμερα λοιπόν και μέχρι αύριο το μεσημέρι, στοιχειώδης προσοχή παντού και στα επαγγελματικά και ακόμα σε οικονομικά θέματα, παρόλο που σιγά σιγά ο Ιούνιος θα είναι αυτός που θα δώσει μια ιδιαίτερη όθηση, αλλά και τώρα μικρά πραγματάκια γίνονται. Σήμερα λοιπόν και μέχρι αύριο το μεσημέρι, λίγο πιο προσεκτικά παντού και από αύριο το απόγευμα, έτσι, με μια άνεση μεγαλύτερη. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Έως αύριο το μεσημέρι και για σας βλέπετε η αυριανή μέρα μέχρι το μεσημέρι και από το μεσημέρι και μετά παίζει πάρα πολύ, γιατί εκεί θα έχουμε μια αλλαγή της σελήνης. Σήμερα λοιπόν και μέχρι αύριο το μεσημεράκι μπορείτε να κάνετε καλύτερους συνδυασμούς παντού. Βεβαίως ο Κρόνος πάντα εκεί, ιδιαίτερα για εσάς του Δευτέρου και του Τρίτου δεκαημέρου, είναι και ανατροπέας. Καλά-καλά τα φτιάχνεις, λες αυτό θα πάει μια χαρά, έρχεται μια ανατροπή, δεν είναι ακριβώς έτσι, άντε τρέχα πάλι από την αρχή. Το άντε τρέχα από την αρχή, πια το έχετε συνηθίσει, δεν τίθεται θέμα, όλο και κάτι σκάει και βεβαίως να πούμε ότι σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημέρι, ακόμα και στα πολύ δύσκολα, μπορείτε να κάνετε καλύτερους συνδυασμούς. Είτε αυτά αφορούν στα επαγγελματικά, στα οικονομικά θέματα, στις συζητήσεις, στις επαφές που σκοπό έχουν να δώσουν κάτι καλύτερο, αλλά και σε θέματα σπουδών. Η σημερινή μέρα είναι πολύ καλύτερη και η αυριανή μέχρι το μεσημέρι. Και ακόμα για τις σχέσεις σας. Προετοιμάστε καλύτερα την αυριανή μέρα από το απογευματάκι και μετά. Και να περάσουμε στο Λέοντα. Ενδιαφέροντα νέα και συναντήσεις. Μπορεί σιγά σιγά
το ένα, το άλλο, αλλάζει λίγο προς το καλύτερο κάποιες κουβέντες γύρω από τα οικονομικά που όμως έτσι χειροπιαστά θα δείτε να δίνουν αποτέλεσμα από αύριο το απόγευμα και μετά. Όμως και η σημερινή μέρα και η αυριανή μέχρι το μεσημέρι να ξεκινήσουμε ότι δεν είναι αρνητικές και ακόμα και στα πολύ δύσκολα μπορείτε να επιδιώξετε και να έχετε ένα καλούτσικο λίγο αποτέλεσμα. Δεν μιλάμε για το σούπερ αποτέλεσμα, αλλά σε γενικές γραμμές όλο και κάτι πάει προς το καλύτερο. Λίγο να σκάσει φως και αυτό θα το δείτε περισσότερο μέσα στον Ιούνιο. Ας πούμε ότι γίνεται μια προεργασία τώρα και για τις σπουδές και για οικονομικά θέματα και ακόμα ζητήματα τα οποία είναι πιο προσωπικά που από αύριο το μεσημέρι θα μπορέσετε να τα διαχειριστείτε κάπως καλύτερα. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Σκαμπανεβάσματα αλλά και εύνοια. Έτσι είναι. Και η χθεσινή μέρα ήταν έτσι και η σημερινή και η αυριανή μέχρι το μεσημεράκι. Αυτό σημαίνει ότι συνδυασμοί μπορεί να γίνουν πάντα σε ένα πλαίσιο περιορισμένο γιατί μέχρι τις αρχές Ιουλίου δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τις επιλογές που εσείς θέλετε, να προχωρήσετε με τον τρόπο που θέλετε και να μην υπάρχουν εμπόδια. Εδώ και εκεί δηλαδή παρουσιάζεται κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε, να το υπερπηδήσετε και να πάτε παρακάτω. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα τώρα με τον Ερμή σε μια κόντρα που σημαίνει επαφές, συζητήσεις, προτάσεις, έντυπα, έγγραφα, κάρτες, λογαριασμοί, σπουδές, ταξίδια, μετακινήσεις, ό,τι σχετίζεται με το μεταφορικό μέσο, θέλουν μια μεγαλύτερη προσοχή. Κάθε έντυπο και έγγραφο που σας αφορά θα πρέπει πολύ προσεκτικά να κάνετε ανάγνωση. Και ακόμα τα μηνυματάκια, το διαδίκτυο, μια προσοχή μεγαλύτερη λοιπόν. Ωστόσο, σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημέρι, εν μέσω όλων αυτών υπάρχει και μια εύνοια κάπως μεγαλύτερη. Και για τις σχέσεις σας, προκειμένου να συζητηθούν πράγματα, να γίνει ένας διάλογος, βεβαίως χρειάζεται αντικειμενικότητα και υπομονή και με τους συνεργάτες και με τον σύντροφό σας και σήμερα και αύριο, αλλά πάντοτε με συμβιβαστικό πνεύμα. Και να περάσουμε στο ζυγό. Προετοιμασία για αύριο, που δεν σημαίνει καθόλου ότι η σημερινή μέρα πάει χαμένη, ότι δεν μπορείτε να την αξιοποιήσετε είτε στα επαγγελματικά είτε σε οικονομικά θέματα. Και μάλιστα η εύνοια του Ερμή σε αυτή τη χρονική στιγμή που καθαρίζει λίγο το μυαλό, το κάνει να στροφάρει κάπως πιο αποτελεσματικά. Ακόμα, συζητήσεις, νέα, ό,τι ακούτε στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, διασταυρώνετε απόψεις και προτάσεις που μπορεί να συζητηθούν και σήμερα μπορεί να γίνουν αυτά. Και αύριο, πολύ καλύτερα από το μεσημέρι και μετά, καταλήγουμε λοιπόν στο ότι η σημερινή μέρα μπορεί να μην είναι σούπερ, αλλά είναι κάπως βοηθητική και μάλιστα είναι αυτή που προετοιμάζει λίγο καλύτερα πράγματα. Επίσης, η σημερινή μέρα είναι αυτή που λέει δείτε άτομα που δεν θέλετε να τα μάθουν οι άλλοι, τα μυστικά, οι προεργασίες, όλα αυτά που δεν έχουν πάντοτε έτσι ένα κακό σκοπό. Και για τις σχέσεις σας λοιπόν, ουδέτερη σημερινή, καλύτερη η αυριανή. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Μικρές επιτυχημένες κινήσεις. Μικρές, δεν είναι πολύ μεγάλες, αλλά είναι ουσιαστικές. Γιατί η Σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου, σε αυτή τη χρονική στιγμή, και ο Δίας απέναντί σας που δείχνει ότι μπορεί κάπως να βοηθηθείτε από τους άλλους, από τον σύντροφο, από στενούς συνεργάτες. Τώρα, επειδή το Σάββατο, η Κυριακή και η Δευτέρα μέχρι το απόγευμα ήταν πιεστικές ημέρες, είναι εκεί που αντιμετωπίσετε τα πιο δύσκολα. Από σήμερα λοιπόν λίγο αρχίζει και διορθώνεται, βελτιώνεται, δίνονται νέες δυνατότητες, ακόμα και για να κάνετε βελτιωτικές κινήσεις εκεί που στις 2,5 προηγούμενες ημέρες υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή δεν πήγαν τα πράγματα καλά. Σήμερα λοιπόν, αλλά και αύριο μέχρι το μεσημεράκι, μια εύνοια μεγαλύτερη παντού. Και να περάσουμε στον τοξότη, έως αύριο το απόγευμα είναι αυτό που λέμε, κάνει λίγο τζιζ, θα πρέπει να προσέξετε περισσότερο, όχι έτσι αυθόρμητα, όχι με την υπεραισιοδοξία που συνήθως σας διακρίνει και αυτό άστο μωρέ θα πάει έτσι και άντε να δούμε, θα πρέπει να προσέξετε εξαιρετικά και σπουδές και το τι λέτε και το υπογράφετε και γράφετε και ακόμα θέματα διαδικτύου, ταξίδια, μετακινήσεις, ό,τι έντυπο και έγγραφο σας αφορά με κάποιο τρόπο, με πολύ προσοχή και ακόμα σήμερα και αύριο θα προσέξετε να μην έρθετε σε αντιπαράθεση με έναν τρόπο που δεν έχει επιστροφή, με ανωτέρους και ακόμα θα προσέξετε νόμους και κανονισμούς. Αυτά για τη σημερινή μέρα που και για τις σχέσεις είναι λίγο περίεργη. Μπορεί δηλαδή άλλο να καταλάβει.
καταλάβετε, άλλο να εννοούσε ο άλλος και κάπως έτσι να γίνει. Από αύριο το απόγευμα όμως ανοίγει κάτι καλύτερο, άρα λοιπόν τα πολύ δύσκολα θέματα, αυτά που χρειάζονται λίγη τύχη ή τις συγκυρίες, τις πιο ευνοϊκές και μπορείτε να τα εντάξετε από αύριο το απόγευμα και μετά και μεθαύριο, κάνετε το. Και σε σπουδές, αν δεν το είπα, πολύ προσοχή ο Ερμής απέναντι που δείχνει στην ταχύτητα μπορεί να παραβλέψετε ή να μπερδευτείτε. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό, εμπνεύσεις και βοήθεια στη σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα είναι κάπως πιο ευνοϊκή, χθεσινή από το απόγευμα και μετά. Σήμερα λοιπόν, καλύτεροι συνδυασμοί παντού που μπορεί να προχωρήσουν και μέχρι αύριο το μεσημεράκι και για τις σχέσεις και για τα επαγγελματικά. Δεν είναι πάρα πολλά αυτά που μπορείτε να κάνετε και αν έχετε γεννηθεί στο δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο είσαστε ακόμα πιο πιεσμένοι. Ωστόσο, κάπως κυλούν τα πράγματα σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημέρι καλύτερα και για τις σχέσεις σας και για τα επαγγελματικά. Εκεί δηλαδή που θέλετε να κάνετε μια κίνηση, όπως λέμε, πότε να την κάνω, δεν αφήνετε από αύριο το απόγευμα και μετά, σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημεράκι παντού. Και να περάσουμε στον υδροχό. Χωρίς η σημερινή μέρα να είναι αρνητική και η αυριανή μέχρι το μεσημεράκι στο ίδιο μήκος κύματος, με το κοντήλι, πόσα οικονομικά εδώ, πόσα οικονομικά εκεί, τι θα τραβήξουμε από εδώ, τι από την άλλη μεριά, γιατί δείχνει δάνεια, φόροι, τόκοι, ασφάλειες, αποζημιώσεις, έξοδα, όλα αυτά σουμάρονται και σήμερα και αύριο. Ωστόσο, συναισθηματικά και η σημερινή μέρα και η αυριανή δεν είναι αρνητικές μέχρι το μεσημεράκι. Κάτι μου λέει ότι από αύριο το απόγευμα, βραδάκι και μετά δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις και για μεθαύριο, έτσι που να δείτε να τρέξουν κάποια πράγματα πολύ πιο γρήγορα και στις συναντήσεις και τις επαφές και προτάσεις. Ό,τι έχετε που χρειάζεται λίγη τύχη, μεγαλύτερη, περισσότερη, από αύριο το απόγευμα και μετά. Και να πάμε στους ηχθείες. Δύσκολοι συνδυασμοί λέμε. Προσεκτικά, αυτό το δύσκολο συνδυασμό έχει ξεκινήσει από χθες. Είναι στη σημερινή ημέρα, θα είναι μέχρι αύριο το μεσημεράκι. Δεν έπεται ότι ό,τι κάνετε πάει στράφη, δεν έχετε καθόλου αποτέλεσμα. Είναι εκεί που αναγκάζεστε να δουλέψετε ή να συναναστραφείτε άτομα σε ένα περιβάλλον όχι τόσο φιλικό. Είναι ακόμα μικρές εκκρεμότητες ή θέματα που αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Και άντε τρέχα να βρεις τον καινούριο συνδυασμό. Και άντε πώς να μιλήσεις με τον ένα, τι να κάνεις με τον άλλον. Σήμερα λοιπόν και μέχρι αύριο το μεσημέρι, μεγαλύτερη προσοχή παντού. Από αύριο το απόγευμα και μετά κάπως αποφορτίζεται λίγο το κλίμα. Ωστόσο, σε σπουδές, έντυπα, έγγραφα, κάρτες, λογαριασμούς, διαδίκτυο, ταξίδια, μετακινήσεις, όλα αυτά σε μεγάλη προσοχή και σήμερα και μέχρι αύριο το απογευματάκι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδε το φίλο μου, μα έκοψε ο Θέμος. Όχι. Μα έβαλε να φιλιόμαστε στο στόμα, Άδη. Ναι. Πώς το γύρισε.